Η σημερινή πλατιά σύσκεψη Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων, Συνδικάτων αλλά και εκλεγμένων συνδικαλιστών σε διοικητικά συμβούλια γίνεται με σκοπό να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του 37ου Συνεδρίου της ΓΕΣΕ και τον αγώνα μας να μην νομιμοποιηθούν μέσα στις συλλογικές διαδικασίες των συνδικάτων και στο ίδιο το Συνέδριο της ΓΕΣΕ εργοδότες και νόθοι. Οι περισσότεροι από εσάς, αρκετοί, πήρατε μέρος, παρακολουθήσατε από κοντά πώς αντιμετωπίσαμε όλες αυτές τις μαφιόζικες ενέργειες της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕ και σε Καλαμάτα και σε Ρόδο. Μαφιόζικες ενέργειες για να επιβάλλει με τη βία εργοδότες και νόθους στο συνέδριο. Δεν τα κατάφεραν όμως. Δεν τα κατάφεραν κάτω από την οργανωμένη, πειθαρχημένη, αποφασιστική και αποτελεσματική απάντηση εκλεγμένων αντιπροσώπων και συνδικάτων που με σταθερότητα επέμεναν στο αυτονόητο. Ποιο δηλαδή? Να γίνει πραγματικό συνέδριο χωρίς νόθους και εργοδότες. Αποκαλύψαμε με συγκεκριμένα στοιχεία ποιοι είναι οι νόθοι, ποιοι είναι οι εργοδότες, πώς λειτουργεί ακριβώς ο μηχανισμός παραποίησης των πραγματικών συσχετισμών και φήμωσης της θέλησης των εργαζομένων σε μια σειρά χώρους και κλάδους, κάτω βεβαίως από την ασφυκτική παρέμβαση της εργοδοσίας. Πλέον, ολοφάνερα, η εργοδοσία οργανώνει, συμμετέχει στις αρχαιρεσίες και από πάνω εκλέγεται εκπρόσωπος των εργαζομένων, αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο το μηχανισμό στήριξης της αντεργατικής πολιτικής και των αντεργατικών μέτρων, που τα προηγούμενα χρόνια αξιοποιήθηκε από τους εργατοπατέρες για να καλλιεργηθεί ο εφησυχασμός, για να δοθεί στήριξη στις κυβερνήσεις και στις απαιτήσεις μεγαλοεργοδοσίας, στις απαιτήσεις του ΣΕΒ και συνολικά της στρατηγικής του κεφαλαίου. Ποιες τελευταίες εξελίξεις έχουμε λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα? Η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ, αντιλαμβανόμενη αν και καθυστερημένα, το προφανές ότι πλέον είναι έκτοτη και αφού έχει εξαντλήσει όλα τα κόλπα, ζήτησε χθες να οριστεί προσωρινή διοίκηση από το δικαστήριο που θα προετοιμάσει το συνέδριο. Πάνω σε αυτή την εξέλιξη προετοιμαζόμαστε και εμείς. Το δικαστήριο βεβαίως μπορεί να ορίσει προσωρινή διοίκηση. Όμως, δεν αποδεχόμαστε μέσα σε αυτή τη διοίκηση να είναι κάποιος από τους 62 πλέον, οι 53, γίνανε 62, νόθιους αντιπροσώπους και εργοδότες, τους οποίους έχουμε καταγγείλει με εξώδικο, πολυσέλιδο εξώδικο και πλήρη στοιχεία και προς τη διοίκηση της ΓΕΣΕ και το ίδιο κάναμε και χθες με την παρέμβασή μας στο δικαστήριο. Δηλαδή, συναδέλφες και συνάδελφοι, η ουσία για μας δεν αλλάζει. Νόθοι και εργοδότες δεν μπορούν να προετοιμάσουν καμιά διαδικασία για κανένα συνέδριο με πραγματικούς αντιπροσώπους. Και σε αυτή τη γραμμή θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα, δίνοντας όμως μεγάλο βάρος στην ενημέρωση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, για να κατανοηθεί ο πραγματικός λόγος αυτής της μάχης που εξελίσσεται με τους ανθρώπους της εργοδοσίας μέσα στο εργατικό κίνημα, με την ίδια την εργοδοσία, με τις κυβερνήσεις που τη στηρίζουν, όπως είναι και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τις άλλες δυνάμεις σε πολιτικό επίπεδο, που στο πρόσωπο της ΓΕΣΕ τι βλέπουν, ή καλύτερα στο πρόσωπο της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, βλέπουν ένα σημαντικό κρίκο για να προωθείται η αντιλαϊκή πολιτική μέσα στο εργατικό κίνημα. Ένα κρίκο που θα εμποδίζει, θα αποπροσανατολίζει και θα σβήνει κάθε προσπάθεια, αν είναι δυνατό, αγωνιστικής απάντησης σε αυτή τη βαρβαρότητα που όλοι ζούμε και θα εξασφαλίζει προϋποθέσεις σιγής ασυρμάτου, προϋποθέσεις ενσωμάτωσης στη γραμμή και τα θέλω του κεφαλαίου. Μέσα από τον αγώνα που δίνουμε για συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών, θέλουμε να φωτιστεί καλύτερα, να κατανοηθεί σε βάθος ο ρόλος που διεκπεραιώνει η ηγετική και που παίζει η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ όλα αυτά τα χρόνια και ταυτόχρονα
να ενισχυθεί αποφασιστικά, μαζικά, η γραμμή πάλης και οι αγώνες που προωθεί το οργανωμένο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, δηλαδή οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα και τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Ο ίδιος ο αγώνας που δίνουμε θέλουμε να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος για συνδικάτα και συνδικαλιστικές οργανώσεις που θα είναι όπλα στα χέρια των εργαζομένων και των αγώνων τους και όχι βεβαίως φερέφωνα της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και της αντεργατικής πολιτικής. Θέλουμε συνδικάτα που θα είναι οι εργάτες και θα κουμαντάρουν μέσα το πώς θα αγωνιστούν και όχι βεβαίως με τους εργοδότες μέσα στα συνδικάτα. Η γραμμή που ακολουθεί η συνδικαλιστική μαφία της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕ είναι εχθρική. Είναι εχθρική απέναντι στα συμφέροντα, τις ανάγκες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Η μάχη απέναντι σε αυτή τη γραμμή, που ταυτόχρονα είναι γραμμή και του ΣΕΒ, είναι γραμμή των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής, είναι γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν διεξάγεται μόνο σήμερα, αλλά διεξάγεται εδώ και πολλά χρόνια. Γι' αυτό είναι σημαντικό να κατανοηθεί ο ρόλος της ΓΕΣΕ. Είναι σημαντικό να ξαναθυμίσουμε ορισμένα κεντρικά ζητήματα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης που φωτίζουν και αποκαλύπτουν ολόπλευρα το ρόλο που διαδραματίζει η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, με βάση τι? Με βάση τον καταμερισμό που έχει στα πλαίσια της γενικότερης στήριξης του κεφαλαίου. Από το ξεκίνημα λοιπόν της καπιταλιστικής κρίσης, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, δηλαδή οι δυνάμεις της ΠΑΣ και της ΔΑ και του ΣΥΡΙΖΑ, της ομάδας Βασιλόπουλου, στήριξαν επί της ουσίας τόσο τα μνημόνια, όσο και το σύνολο των αντεργατικών μέτρων, ανεξάρτητα από τις διακηρύξεις που είχαν, τις καταγγελίες που λέγανε για βάρβαρα μέτρα και όλα τα συναφή, με έντεχνο τρόπο έδιναν στήριξη και στα μνημόνια και στην αντεργατική πολιτική. Από πού ξεκινούσε αυτή η στήριξη? Η στήριξη αυτή ξεκινούσε από την αποδοχή και την προώθηση μέσα στο εργατικό κίνημα της λογικής της ανταγωνιστικότητας, του υγιούς περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, που έλεγαν, όπως έλεγαν, σε αυτά τα πλαίσια θα μπορούν να ωφεληθούν και οι εργαζόμενοι. Σε αυτή τη βάση και πάντα στα πλαίσια των αντοχών της οικονομίας, που το είχαν σημαία, και των αντοχών των επιχειρήσεων, διακήρυταν ότι η ενεργή σε περίοδο κρίσης τα αιτήματα για αυξήσεις σε μισθούς ήταν λίγο πολύ τρέλα. Με αυτόν τον τρόπο, τι πετύχαιναν? Πετύχαιναν να ενοχοποιήσουν τους ίδιους τους εργαζόμενους στην κατεύθυνση ότι έχουμε όλοι ευθύνες για την κρίση, έτσι ώστε να αθωώσουν τη βασική αιτία, τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής που νοματελειακά γεννάει κρίσης, συνθλίβοντας τις ζωές των εργαζομένων και ταυτόχρονα επιδιώκουν με αυτή τους την τακτική να επιδράσουν πάνω στα ίδια τα αιτήματα των συνδικάτων, μειώνοντας τον πήγη των απαιτήσεων, να επιδράσουν πάνω στους αγώνες των εργαζομένων, επιχειρώντας, όπως χαρακτηριστικά μας έλεγαν, την εκλογήκευση των αιτημάτων και επιτεθέμενη με σφοδρότητα απέναντι, όπως πάλι επίσης έλεγαν, στα μαξιμαλιστικά αιτήματα που θέτει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα για εργατικές συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις στους μισθούς, τα αιτήματα που υποστήριζε και προωθούσε και το ΠΑΜΕ μέσα στο ίδιο το εργατικό κίνημα. Μπορεί στα λόγια να βγαίναν και να καταγγέλναν τα αντεργατικά μέτρα για να έχουν και μια έξωθεν καλή μαρτυρία, να μην τους πάρει χαμπάρι ο κόσμος, αλλά πάντα φρόντιζαν, συναδεύσεις και συνάδελφοι, και μπορεί να το δει κανείς αυτό πολύ εύκολα μελετώντας όλα τα κείμενά τους και τι λέγανε σε όλα αυτά τα 10 χρόνια της κρίσης και μπροστά όταν εξελισσόταν η επίθεση με τα αντεργατικά μέτρα, φρόντιζαν πάντα τι να κάνουν, να καταθέτουν προτάσεις για εισοδήματα, ισοδύναμα ή για αντισταθμίσματα όπως λέγανε, αποδεχόμενοι στην ουσία εξ αρχής, το είχαν βέβαιο, ότι θα υλοποιηθούν τα αντεργατικά μέτρα και με αυτόν τον τρόπο αποδυναμώναν
και εμπόδιζαν το δρόμο ανάπτυξης μαζικών αγώνων με επίκεντρο τα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Για αυτούς, στην πραγματικότητα, ήταν πάντα μπροστά οι ανάγκες του ΣΕΒ. Σε αυτή τη βάση προωθούσαν προτάσεις με επίκεντρο κάλπικους διαχωρισμούς για να απενεχοποιήσουν τα αντεργατικά μέτρα και να επιχειρήσουν να φτιάξουν τη ζυγαριά, να τη φέρουν στο ίδιο επίπεδο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις προτάσεις τους, λέγανε να γίνουν περικοπές ή εντάξει τα μέτρα τα αντεργατικά είναι λίγο πολύ αναγκαία, αλλά να δούμε τι θα κερδίσουν και οι εργαζόμενοι. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις προτάσεις, τις γνωστές που μπαίναν κάτω από μία ομπρέλα για μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος και μας λέγανε ότι αυτά τα μέτρα που θα περάσουν αφορούν μη μισθολογικό κόστος, δεν θα πονέσουν και τόσο πολύ τους εργαζόμενους, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο, τον έντεχον τρόπο, να δημιουργήσουν κλίμα αποδοχής των αντεργατικών μέτρων μέσα στους ίδιους τους εργαζόμενους. Άλλο παράδειγμα. Στο όνομα της δίθεν διατήρησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τι έκανε η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ? Έδωσε στήριξη, ενυπόγραφη στήριξη, στη μείωση των μισθών σε αυτή τη γνωστή την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου το 2012, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο κατώτερος μισθός στα 586 ευρώ και αυτή η αθηλαιότητα ακόμα χειρότερα με το διαχωρισμό των νέων όσοι ήταν κάτω από 25 χρονών στα 511 χρόνια. Και το κάνανε αυτό γιατί λέγανε ότι το κάνουμε, έτσι κι αλλιώς τα μέτρα θα περάσουν για να σώσουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας όταν ξαναομαλοποιηθούν τα πράγματα, θα διεκδικήσουμε με σφοδρότητα τα δικαιώματά μας κτλ. Η μεγάλη τους υποκρισία στη στάση τους αποκαλύπτεται τα επόμενα χρόνια όταν βρίσκονται στην κυριολεξία απέναντι στα 535 συνδικάτα που κατέθεσαν σχέδιο νόμου για την επαναφορά των συμβάσεων και του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ. Τι είπαν οι κύριοι, οι φωστήρες, οι εργατοπατέρες, αυτή η συνδικαλιστική μαφία, δικαίως την έχουμε χαρακτηρίσει συνδικαλιστική μαφία, στο αίτημα 535 συνδικάτων, επειδή μιλάνε και για τα συνδικάτα και ότι αυτοί είναι, υπολογίζουν τα συνδικάτα κτλ. Τι είπανε στο αίτημα των συνδικάτων για 751 κατώτερο μισθό για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας? Άλλη σοφιστία. Ότι τα 751 ευρώ θα σοκάρουν την οικονομία. Ότι δεν είναι εφικτό. Ποιον εξυπηρετούσαν με αυτόν τον τρόπο? Εξυπηρετούσαν το ΣΕΒ και τις μεγάλες επιχειρήσεις, που την ίδια και την ίδια ώρα αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις και ο ΣΕΒ καλούσαν την κυβέρνηση στις τελευταίες εξελίξεις στις αρχές του χρόνου. Κάτι ψίχουλα που εξήγηλε η κυβέρνηση ως επαναφορά το κατώτερο μισθό να μην αποτελέσουν οδηγό και γίνουν τρέλες και έρχονται οι εργαζόμενοι ένας πίσω από τον άλλον και ζητάνε αυξήσεις του μισθού. Αυτή η στάση λοιπόν της ΓΕΣΕ εξυπηρετεί και το ΣΕΒ και την κυβέρνηση. Και παίρνοντας υπόψη ότι την ίδια ώρα στα χέρια του ΣΕΒ, των βιομήχανων, των εφοπλιστών υπάρχει όλο το νομοθετικό οπλοστάσιο, οι εκατοντάδες αντεργατικοί νόμοι που ψήφισαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ψήφισε και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι αντεργατικοί νόμοι προστίθονται με βάση τα τρία μνημόνια, που διευκολύνουν τους μεγαλοεργοδότες να πληρώνουν μισθούς πολύ κάτω από αυτούς που έρχεται η σημερινή κυβέρνηση και λέει ότι είναι μεγάλη επιτυχία επειδή δόθηκαν 20 ευρώ στον κατώτερο μισθό, πολύ κάτω από αυτά που διεκδικεί η ΓΕΣΕ ή από αυτά που αντιτίθεται στα αιτήματα του εργατικού κινήματος που λέει ότι θα σοκάρουν την αγορά και την κοινωνία. Έρχεται λοιπόν η ΓΕΣΕ και δίνει στήριξη στο χτύπημα των μισθών, στο χτύπημα της σταθερής εργασίας, στο σταθερό ωράριο, στις ελαστικές μορφές απασχόλησης, που διαχρονικά, όχι μόνο στα 10 χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ έδωσε τα ρέστα της. Πάντα στην ίδια γραμμή ότι αυτά είναι δεδομένα, θα περάσουν και τα τετράωρα κτλ. Άρα τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι και το εργατικό κίνημα?
να βρει ένα αντιστάθμισμα, να βρει ένα ισοδύναμο. Εμοιραία λοιπόν, αφού αποδέχονται αυτό το έσχος των εργασιακών σχέσεων, να έρχονται με προτάσεις που εξυπηρετούν και την ίδια την εργοδοσία και να λένε ότι εντάξει, κάντε κράτη να βάλουμε ένα πλαφόν στο 10%, ας πούμε, να είναι ελαστικές σχέσεις στο 10% και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι να δουλεύουν με σταθερό ωράριο. Όμως, τι δείχνει η ζωή, ότι αυτό έγινε το σκαλοπάτι για τη μεγαλοεργοδοσία, μαζί με όλο το νομοθετικό οπλοστάσιο, να αλλάζει άρδιν και μέσα στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, τις εργασιακές σχέσεις, να απολύει δηλαδή τους εργαζόμενους που έχουν το σταθερό τους ωράριο και να προσλαμβάνει στη θέση τους άλλους με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Χαρακτηριστική επίσης του ρόλου είναι η στάση που είχε η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ στο δημοψήφισμα, στο γνωστό δημοψήφισμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2015. Και εκεί έδωσε τα αρέστα της στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αυτόν που έχει δηλαδή ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ για συνομιλητές και σηκώνει και σημαία και λέει μεγάλη επιτυχία, μία μιλάει με τον Ντάισεμπλουμ, την άλλη μιλάει με τον Ντόμσον και λέει μιλάμε εδώ για να δούμε πώς θα βολέψουμε και τους εργαζόμενους. Έδωσε λοιπόν τα αρέστα της στο δημοψήφισμα η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των Μνημονίων. Τι θυμόμαστε, τι βλέπαμε στις τηλεοράσεις, έστω έτσι όπως ήταν το δημοψήφισμα, με αυτό και με την προσπάθεια της κυβέρνησης να θέσει ένα πλαστό δίλημα, πιο μνημόνιο, που απευθυνόταν στους εργαζόμενους, προτιμάτε. Βλέπαμε να βγαίνουν στις τηλεοράσεις εκπρόσωποι του ΣΕΒ ή και οι ίδιοι βιομήχανοι και να λέγανε φουλ υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μνημονίων και βλέπαμε και τους ίδιους τους εργατοπατέρες να στηρίζουν αυτή την γραμμή. Νωρίτερα, στα χρόνια που κέρδιζε έδαφος το κάλπικο, το δίπολο, η κάλπικη διαχωριστική γραμμή μνημόνιο-αντιμνημόνιο και που εκφραζόταν και σε αυτό, πάνω σε αυτό το δίπολο και το κίνημα των αγανακτισμένων, με κόσμο που από την αγανάκτησή του πήγαινε στις διαδηλώσεις, αλλά σε αυτές τις διαδηλώσεις υπήρχαν και αυτοί που καπέλωναν και θέλαν να περάσει η δική τους γραμμή. Τι έλεγε λοιπόν η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ? Η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ προσπαθούσε και αυτή να συσκοτήσει την πραγματική διαχωριστική γραμμή που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, μεταξύ δηλαδή κεφαλαίου και εργασίες, και έλεγε ότι η διαχωριστική γραμμή είναι μνημόνιο, αντιμνημόνιο, καλλιεργώντας αυταπάτες ότι στα πλαίσια μιας άλλης διακυβέρνησης μπορούν να λυθούν τα ζητήματα και τα προβλήματα, τα μεγάλα των προβλήματα των εργατών. Τα αποτελέσματα τα ξέρουμε όλοι. Και γι' αυτό έδωσε και στήριξη, επειδή ακριβώς καλλιεργούσε αυτό το κάλπικο, το διαχωριστικό δίλημα, έδωσε στήριξη και στην αρχή στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι αυτή η κυβέρνηση προωθεί θετικά μέτρα και όλοι πρέπει να τη στηρίξουμε για να κάνει και μια καλύτερη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, μήπως δούμε χαΐρι και προκοπή εμείς οι εργαζόμενοι. Αυτά τα λέγανε οι εργατοπατέρες της ΓΕΣΕ. Όμως το πιο χαρακτηριστικό που μπορεί να σκεφτεί κανείς, να το έχει φωτογραφία για να έχει ολοκληρωμένη την εικόνα και να βγάζει σωστά συμπεράσματα, είναι ότι στην περίπτωση του κινήματος των αγανακτισμένων, η ίδια η ΓΕΣΕ τροφοδότησε με τη στάση της το σύνθημα που καλλιεργήθηκε μέσα σε αυτό το κίνημα, έξω τα συνδικάτα, έξω η πολιτική, πάλεψε για την ενίσχυση, όπως μας έλεγαν, της ακιδεμόνευτης λαϊκής αυτενέργειας, κάνοντας πολεμική στο ΠΑΜΕ και τις ταξικές δυνάμεις. Γιατί στην πραγματικότητα θέλανε να κάνουν πολεμική στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε τα πραγματικά αίτια της κρίσης, το χαρακτήρα των αντεργατικών μέτρων, το ρόλο των κυβερνήσεων και των άλλων δυνάμεων του κεφαλαίου. Αυτοί δεν θέλαν σε καμιά περίπτωση η λαϊκή αγανάκτηση να στραφεί απέναντι στον πραγματικό ένοχο, που είναι το κεφάλαιο και η εξουσία του.
Φυσική συνέπεια όλων των παραπάνων, συνάδελφοι και συνάδελφοι, είναι να έρχονται σήμερα και να λένε ότι οι απεργίες έφαγαν τα ψωμιά τους και ότι πρέπει να βρεθούν έξυπνοι τρόποι κινητοποίησης, οι οποίοι θα οικοδομήσουν μια μεγάλη εθνική συμμαχία που θα τα πάρει όλα σβάρνα κτλ. Αυτά τα λένε τώρα, τον περασμένο Μάη κάνανε μια τέτοια προσπάθεια. Μια συμμαχία βεβαίως που τους χωράει όλους μέσα, ακόμα και τους εργοδότες. Αυτούς καλούσαν τον περασμένο Μάιο, στα πλαίσια μιας παροδίας, έτσι όπως εξελίχθηκε, που επιχείρησαν να στήσουν, ώστε να συγκροτήσουν αυτή τη συμμαχία, και είναι οι ίδιοι που σταθερά επιδιώκουν μια ενιαία αντίληψη και δράση με το ΣΕΒ, μια συμπόρευση με το ΣΕΒ, την κυβέρνηση, απέναντι, όπως λένε, στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο, για να διασφαλιστούν βεβαίως τα συμφέροντα των εργοδοτών και όχι των εργαζομένων. Το αποκορύφωμα αυτής της τάσης τους απέναντι στους αγώνες και των εργαζομένων στις ίδιες τις απεργίες είναι πώς τοποθετήθηκαν πέρσι, τέτοιο καιρό, στο ζήτημα του χτυπήματος του απεργιακού δικαιώματος. Δεν έβγαλαν στην κυριολεξία ΚΙΧ, δεν έκαναν το πάγμα μικρό. Ποιον διευκόλυναν? Διευκόλυναν τα κυβερνητικά σχέδια και τις απαιτήσεις του ΣΕΒ και της μεγαλοεργοδοσίας. Αν κάποιος, μπορεί κάποιος καλοπροαίρετα, εργαζόμενος, να έχει αμφιβολία και να λέει εντάξει, τα λένε αυτά οι ομοσπονδίες, τα συνδικάτα που συσπηρώνονται, τα λένε επειδή συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ και έχουν πολεμική με αυτούς τους εργατοπατέρες, τους ανθρώπους της εργοδοσίας, τους ρεφορμιστές, όπως θέλεις μπορεί να το... αλλά δεν, μήπως δεν είναι και έτσι τα πράγματα. Αν λοιπόν ένας καλοπροαίρετα εργαζόμενος έχει αμφιβολία, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, ότι τα παιδιά, ξέρω εγώ, δείξανε μια ανικανότητα και δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν, τους πήραν μπροστά οι εξελίξεις και τα λοιπά, ή και ευνηδιάστηκαν, φτάνουν ακόμα δύο στοιχεία που δείχνουν ότι η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ είναι άνθρωποι της εργοδοσίας. Είναι οι άνθρωποι της εργοδοσίας μέσα στα συνδικάτα, που θέλουν να φέρουν και τους ίδιους τους εργοδότες τώρα μέσα στο συνδικάτα, να έχουν μια παρέα για να μπορούν να μπλοκάρουν όσο μπορούν τους αγώνες των εργαζομένων. Ακούστε λοιπόν άλλα δύο ακόμα στοιχεία για να καταλάβετε όλο το εύρος. Σε μια συνεδρίαση της ΓΕΣΕ, που μιλούσε ο πρόεδρος, έκανε την εισήγηση εκεί ο Παναγόπουλος, ο έκτοτος τώρα πλέον πρόεδρος Παναγόπουλος, σύνοψη ήθελε να κάνει, να θεωρητικολογήσει κιόλας, αλλά μέσα στην θεωρητικολογία του ξεφεύγουν και αλήθειες και, ή μάλλον τα λέει και προκάλυπτα, δεν έχουν κανέναν ιδιασμό. Συνοψίζοντας λοιπόν τα συμπεράσματα, αφού έκανε μια αναφορά για την περίοδο της κρίσης, είπε, και μάλιστα μας είπε ότι έκανε και την αυτοκριτική του, ότι κακώς γίνανε τόσες απεργίες μέσα στην κρίση, ότι στην ουσία οι απεργίες δυσκόλεψαν και χειροτέρεψαν τα πράγματα για έξοδο από τα μνημόνια και ότι εμείς οι εργαζόμενοι εδώ στην Ελλάδα, τα συνδικάτα, έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο. Έπρεπε να κάνουμε ό,τι έκαναν, λέει, στην Πορτογαλία, που εκεί τα συνδικάτα δείξαν υπευθυνότητα, σοβαρότητα, συνεννόηση και με τις κυβερνήσεις και με τους εργοδοτικούς φορείς και είδατε, λέει, βγήκαν από τα μνημόνια. Πανηγυρίζουν όλοι οι Πορτογάλοι, όλοι οι εργαζόμενοι στην Πορτογαλία, γιατί έχουν βγει από τα μνημόνια, τώρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεύτερο στοιχείο. Τον περασμένο Νοέμβριο αρνήθηκαν, επειδή πάλι μας έχει κολλήσει και εμάς αυτό, επειδή λένε συνδικάτα, εκπροσωπούμε, λένε η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ συνδικάτα, εμείς παίρνουμε υπόψη τη γνώμη των συνδικάτων και όταν δεν κηρύσουν απεργία που τους πιέζουμε κτλ., λένε αφού δεν συνεδρίασαν τα συνδικάτα κτλ. Όμως πάει ο διάολος στο ποδάρι του και συνεδριάζουν συνδικάτα και όχι μόνο αυτά που είναι που συμφωνούν σε όλα με όσα λέμε εμείς, οι ομοσπονδίες εδώ πέρα κτλ. Που δεν έχουμε και διαφορές. Συνεδρίασαν λοιπόν τον περασμένο Νοέμβρη και συνδικάτα, αρκετά, πολλές ομοσπονδίες κτλ. Και είπανε απεργία για το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Γύρισαν την πλάτη στην απόφαση εκατοντάδων συνδικάτων και σωματείων η ΓΕΣΕ, που λέει εμείς ό,τι διαδικασίες κάνουμε από κάτω, αυτές αποτυπώνονται πάνω και το λέει και αυτό για να, πώς να το πω, απροκάλυπτα, ακόμα και όταν θέλει να καλύψει τις μαϊμουδιές
και τις παρανομίες και τις νοθείες που γίνονται, λέει, τι μας λένε, κάτω στα σωματεία κάνανε, λέει, τις μαϊμουδιές, εμείς εδώ πάνω απλώς τι να κάνουμε, θα επικυρώσουμε αυτά που κάνανε κάτω. Ποιοι? Αυτοί που οργανώνουν όλο το μηχανισμό νόθευσης και τον πηγαίνουν προς τα κάτω. Αν θέλετε, είναι και ένα στοιχείο που δεν τους αφήνει, πώς το λένε, να παραδεχτούν, να δεχτούν ή να κάνουν στην άκρη αυτούς τους 62 νόθους, τους εργοδότες κτλ. Έτσι κι αλλιώς πάλι την πλειοψηφία την έχουνε, δεν θα χάσουνε τίποτα από τους σχετισμούς, αλλά πώς να το κάνουνε, αφού είναι οι ίδιοι που τα οργανώνουνε, είναι σαν να κάνουνε χαρακίρι και αυτό τους πονάει πολύ και με λύσα αντιδράνε. Πώς αντιμετώπισε λοιπόν την απόφαση των συνδικάτων και των ομοσπονδιών για απεργία? Όχι, λέει, δεν υπάρχει απεργία. Και υπάρχει το ερώτημα με αυτά τα δύο στοιχεία. Ποιον ευνοεί αυτή η τακτική? Η τακτική ρίχνουν την μπάλα στην εξέδρα, αναμονή, να δούμε, έτσι δεν είναι όριμα τα πράγματα, όταν θα οριμάσουν θα κάνουμε μεγάλη κινητοποίηση κτλ. Με ποιον τα επιχειρήματα, αυτά που μας λένε η συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕ και στις συνεδριάσεις και απευθύνονται και με τα δελτία τύπου, κάνουν μεγάλο αγώνα, βγάζουν δελτία τύπου πολλά. Ποιον ευνοεί αυτή η τακτική και η επιχειρηματολογία της ΓΕΣΕ? Την κυβέρνηση ευνοεί, συνάδελφοι, και την υλοποίηση της αντεργατικής πολιτικής σε βάρος των αναγκών και των συμφερόντων των εργαζομένων. Τους βιομήχανους ευνοεί. Οι βιομήχανοι θέλουν τέτοιου είδους συνδικαλιστικό κίνημα για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Να λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος της ΓΕΣΕ, πιάνοντας και μελετώντας ή θυμίζοντας αυτά τα 10 τελευταία χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, γιατί έχουμε ράματα για τη γούνα τους και για προηγούμενα. Τα ίδια κάνανε και προηγούμενα. Και τότε που υπήρχε μεγάλη ανάπτυξη εδώ στη χώρα μας, η ΓΕΣΕ, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, υπέγραφε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, γιατί και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, με 0,77 λεπτά, που έλεγε στους εργαζόμενους, τώρα πρέπει να είστε ευχαριστημένοι γιατί πήρατε αυξήσεις στους μισθούς, την ίδια ώρα που το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που συσπυρώνεται στο ΠΑΜΕ, σηκώναμε ολόκληρο καυγά και γινόταν μεγάλες μάχες μέσα στα εργοτάξια, στους χώρους δουλειάς, και αυτό είναι ένα κριτήριο για το μεροκάματο, για το πώς δουλεύει ο εργάτης, πώς πρέπει να ζήσει, ποια είναι η προοπτική, με συγκεκριμένα αποτελέσματα, και αυτό κατά τη γνώμη μας είναι ένα κριτήριο ακόμα και για κάποιον που μπορεί να σκεφτεί ότι εντάξει, τα έκανε για αυτόν που έχει αμφιβολία, τα έκανε η συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΕΣΕ αυτά τώρα στην περίοδο της κρίσης, αλλά μήπως έκανε καλύτερα στην περίοδο της ανάπτυξης. Τα ίδια κάνανε, απλώς θέλουμε να υπενθυμίσουμε τι έχει γίνει. Να λοιπόν τι έχουν αναλάβει. Από τον καταμερισμό που κάνανε εκεί στα επιτελεία κυβερνήσεις, εργοδότες μαζί και εργατοπατέρες, να προωθήσουν μέσα στο εργατικό κίνημα, έτσι ώστε να μπλοκάρουν τους αγώνες των εργαζομένων. Να, γιατί έχουν λυσάξει. Να βάλουν τους ίδιους τους εργοδότες μέσα στα συνδικάτα, γιατί θέλουν να νομιμοποιήσουν τον κοινωνικό εταιρισμό, τη συνεργασία, ότι εδώ με μια ομοψυχία, εργάτες και αφεντικά μαζί, μπορούμε να βρούμε λύση στα προβλήματα. Αυτή την κατάσταση μπορούμε να την αποδεχτούμε εμείς? Μπορεί να την αποδεχτεί ο απλός, ο εργαζόμενος, αυτός που μπορεί να είναι και μέλος μια διοίκησης ενός συνδικάτου, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε σε όλα αυτά, αλλά αυτή την κατάσταση μπορούμε να την αποδεχτούμε? Δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε, συνάδελφοι, και είναι σωστό, είναι καθήκον του κάθε τίμιου συνδικαλιστή, του κάθε εργαζόμενου, να πει όχι, δεν αποδέχομαι αυτή την κατάσταση. Τα συνδικάτα πρέπει να είναι όπλα στα χέρια των εργαζομένων, που θα βάζουν μπροστά τις ανάγκες και τα δικά μας θέλω και όχι τις απαιτήσεις του ΣΕΒ και της κυβέρνησης. Για μας αυτό είναι κριτήριο. Η στάση δηλαδή που θα κρατήσει ο καθένας, η καθεμιά, το κάθε συνδικάτο, απέναντι σε αυτό το ερώτημα, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, και όλοι πρέπει να απαντήσουν μαζί με αυτά, αν μπορεί η εργοδοσία
να είναι μέσα στα συνδικάτα. Μπορεί η εργοδοσία να είναι μέσα στα συνδικάτα των εργατών. Έχουν δικές τους συνδικαλιστικές οργανώσεις να πάνε οι εργοδότες εκεί και να αναρωτηθεί γιατί θέλουν να τους βάλουν μέσα στα συνδικάτα. Μπορεί ο αγώνας μας να είναι αποτελεσματικός όταν έχουμε εκπροσώπους στα σωματεία τους εργοδότες. Ο αγώνας μας, αν σε μια τέτοια περίπτωση, εκεί που στα σωματεία είναι μέσα οι εργοδότες κτλ., εγκλωβίζεται στα πλαίσια και στα θέλω αυτά που θέλουν οι εργοδότες. Μπορούμε εμείς και κάθε εργαζόμενος να αφήσουμε αυτή τη συνδικαλιστική μαφία που τρέχει από τη Ρόδο στην Καλαμάτα, από την Καλαμάτα στη Ρόδο, φέρνει όπου είναι δυνατόν να πάει πιο μακριά από την εργατική τάξη και στο μηχανισμό που έχει να βάζει, έτσι, να νομίζει ότι βάζει με ευκολία εμπόδια στους αγώνες μας. Όχι, θα τους κάνουμε τη ζωή μαρτύριο, δύσκολη. Με κάθε τρόπο, έτσι που γνωρίζει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Μπορεί να μην σκέφτεται ο καθένας και η καθεμιά ότι σήμερα πρέπει να αγωνιστούμε και να συμβάλλουμε όσο ποτέ άλλοτε το έχουμε ανάγκη για την αναζωογόνηση των συνδικάτων, για μαζικούς αγώνες, για να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, για να παλέψουμε για το αύριο που ενηρευόμαστε εμείς και τα παιδιά μας. Αυτά πρέπει να σκεφτόμαστε εμείς οι εργαζόμενοι και έχουμε όλη ευθύνη να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα που σχετίζονται με την ίδια την ύπαρξη των συνδικάτων, του ρόλου τους ως μαζικές οργανώσεις των εργατών. Μέσα σε αυτές τις οργανώσεις, τα συνδικάτα, εκεί μπορούμε εμείς οι εργάτες καταρχήν και να διαφωνούμε και να λέμε έτσι πρέπει να το κάνουμε, να διεξάγουμε έναν αγώνα. Όχι, αυτό το αίτημα πρέπει να βάλουμε μπροστά, αυτό πρέπει να πάει παραπίσω, αυτό είναι το επίγον. Μπορούμε όλα να τα βρούμε εμείς οι εργάτες και να καταλήγουμε στον τρόπο που θα αγωνιζόμαστε. Όχι όμως να είναι οι εργοδότες μέσα στα πόδια μας, να μας μιλάνε από πάνω και για δημοκρατία, για δημοκρατικές διαδικασίες, που όλοι ξέρουμε ότι αυτές οι δημοκρατικές διαδικασίες και η δημοκρατία που τελειώνει. Τελειώνει στην είσοδο για τους εργάτες, για τους εργαζόμενους, στην είσοδο των εργοστασίων, στην είσοδο του χώρου δουλειάς, που εκεί είναι το άβατο. Είναι το άβατο, βγαίνουν και λένε έξω, άμα θέλεις να κάνεις, λέει, συνδικαλισμό, να τον κάνεις απ' έξω. Άμα θες να μιλήσεις για τα δικαιώματά σου, να μιλήσεις απ' έξω. Μα άμα μιλήσω απ' έξω και δεν μιλήσω μέσα εκεί που εργάζομαι και βιώνει ο εργάτης την εκμετάλλευση, την αδικία από πρώτο χέρι. Με την ευκαιρία, λοιπόν, εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε παντού. Σε όλους τους εργαζόμενους. Και με την ευκαιρία της σημερινής σύσκεψης θέλουμε να απευθύνουμε πλατή κάλεσμα. Και το εννοούμε, δεν είναι, ώστε να συμβάλλουμε και όλοι στην ενημέρωση, να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα, να φωτίσουμε καλύτερα όλα τα θέματα και να κινητοποιηθούν δυνάμεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μέσα στη δράση θέλουμε να ενισχυθεί η γραμμή πάλης που προωθούν τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ και έτσι κι αλλιώς, έχει αποδειχτεί από τη ζωή ότι αυτή είναι αναγκαία και πρέπει, πώς να το πω, να τη στηρίξουν ακόμα περισσότερα συνδικάτα, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι, γιατί φανταστείτε πόσες πολλές περισσότερες δυνατότητες θα είχαμε αν η γραμμή που προωθεί το ΠΑΜΕ μέσα στο εργατικό κίνημα ήταν, ας πούμε, κυρίαρχη ή ήταν πλειοψηφία. Δεν θα είχαμε περισσότερες δυνατότητες, έστω και αυτό, να αντιμετωπίσουμε αυτή τη διαρκή επίθεση που δέχεται η ζωή μας σε όλα τις επιθέσεις. Θέλουμε να γίνουμε δηλαδή περισσότεροι. Η ουσία αυτής του αγώνα που δίνουμε δεν είναι αυτός ο αγώνας να έχει μια ημερομηλία λήξης, πότε θα διοριστεί διοίκηση, πότε θα γίνει το συνέδριο, θα γίνει, δεν θα γίνει, θα μπουν, δεν θα μπουν οι νότιοι, αλλά πρέπει να γίνει το έναυσμα, να γίνουμε περισσότεροι που θα παλεύουμε κάτω από το σύνθημα μπροστά οι δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. Γι' αυτό λοιπόν, στο κάλεσμα που κάνουμε, θέλουμε να φτάσουμε σε κάθε χώρο δουλειάς. Με αφορμή και τη φετινή Πρωτομαγιά, που το περιεχόμενό της θα είναι το αντίστοιχο, αυτό. Να οργανώσουμε δηλαδή καμπάνια ανάδειξης του πραγματικού περιεχομένου των αγώνων
Και των αγώνων, γιατί η ΓΕΣΕ, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ έχει σηκώσει και μια σημαία και λέει 100 χρόνια ΓΕΣΕ. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. 100 χρόνια αγώνων, αυτοί οι αγώνες είναι δικοί μας αγώνες. Εμείς τους κάναμε, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα τους κάναμε και από αυτούς τους αγώνες εμείς μπορούμε να αντλήσουμε συμπεράσματα και να τα αξιοποιήσουμε στο σήμερα. Έτσι λοιπόν, το περιεχόμενο του γιορτασμού της Πρωτομάγιας δεν μπορεί να είναι άλλο από αυτό που είπαμε. Αγώνας για να μπουν μπροστά οι δικές μας ανάγκες, όχι τα κέρδη των λίγων, για συνδικάτα εργατών, μακριά από την παρέμβαση εργοδοτών και κυβέρνηση. Εμείς πρέπει να απευθυνθούμε πλατιά σε όλο τον κόσμο. Άμεσα να συνεδριάσουν τα συνδικάτα, να πάρθουν απεργιακές αποφάσεις και να προετοιμαστούν και εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις κτλ. Άλλωστε, έχουμε μια παραπάνω ευθύνη τώρα να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει. Είναι έκτοτη η ηγεσία της ΓΕΣΕ και ψάχνει στα δικαστήρια να βρει διορισμό. Πού να σκεφτεί, άσε που δεν μπορούν να διοργανώσει συγκεντρώσεις απεργιακές για την Πρωτομαγία κτλ. Εδώ στην Αθήνα μία είναι η συγκέντρωση. Η συγκέντρωση των συνδικάτων, των ταξικών συνδικάτων, των συνδικαλιστών, των εργαζομένων που θα γίνει στο Σύνταγμα και πρέπει όλοι να παλέψουμε να είναι πολύ μαζική, δυναμική, να είναι αντίστοιχη με τις απαιτήσεις των καιρών. Και θέλουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία να αναδειχτούν όλα τα ζητήματα. Να αναδειχτεί η αναγκαιότητα της ταξικής πάλης, του συλλογικού αγώνα, να αναδειχτεί ότι μπροστά στις δυσκολίες οι εργάτες δεν λυγίζουν. Οι εργάτες ατσαλώνονται και συνεχίζουν. Εμείς είμαστε για να τραβάμε μπροστά. Ούτε να μένουμε στη θέση μας, ούτε να κάνουμε πίσω. Θα τραβάμε μπροστά γιατί αυτό ορίζει, αυτό απαιτεί ο δρόμος που έχουμε στο μυαλό μας. Ένα δρόμο δηλαδή που δεν θα έχει εκμετάλλευση, επειδή μιλάμε και για Πρωτομαγιά, ανθρώπου από άνθρωπο, δεν θα έχει φτώχεια, δεν θα έχει πείνα, δεν θα έχει πολέμους, δεν θα έχει ΝΑΤΟ, δεν θα έχει Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι λαοί θα μπορούν να προοδεύουν με τη δουλειά τους την ζωή τους, να ανεβάσουν την ίδια τους τη ζωή σε ένα ανώτερο επίπεδο ευημερίας, πραγματικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν και είναι αποδεδειγμένα που υπάρχουν και τώρα μπλοκάρονται επειδή στη μέση μπαίνει η κερδοφορία των λίγων, τα κέρδη των μονοπωλίων κτλ. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα να έχει επιτυχία ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς. Οι μέρες είναι συγκεκριμένες. Τετάρτη του Πάσχα είναι η 1η Μάη. Τετάρτη του Πάσχα θα είμαστε και θα διαδηλώνουμε με όλο το πλαίσιο πάλης, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα της συλλογικής πάλης, την προσήλωσή μας στο σκοπό της τάξης μας, που είναι η κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και αυτός ο σκοπός προσανατολίζει και τους αγώνες μας σήμερα, προσανατολίζει και τους αγώνες μας για να υπερασπιστούμε την ζωή μας, προσανατολίζει τις διεκδικήσεις μας στη σύγκρουση με τις δυνάμεις του κεφαλαίου. Φιλοδοξούμε και θέλουμε και αυτός ο αγώνας να καρπίσει έτσι ώστε περισσότεροι εργάτες να βρεθούν στον αγώνα, να μπορούν και να μπορούμε να είμαστε σε θέση, το εργατικό κίνημα, να βάλουμε σφραγίδα στις εξελίξεις και όχι τις οποιοδήποτε εξελίξεις, σε εξελίξεις νικηφόρες, σε μεγάλες νίκες το επόμενο διάστημα. Και επειδή χρειάζεται, και κλείνω με αυτό για να μην κουράζω άλλο, και επειδή χρειάζεται όλα να τα παίρνουμε υπόψη μας και ξέρουμε όλες τις παραμέτρους που απαιτούν οι σκληροί αγώνες που δίνουμε και τούτη την περίοδο και όταν δίνει το εργατικό κίνημα σκληρούς αγώνες. Μέσα σε αυτούς τους σκληρούς αγώνες δεν πρέπει για μας να μπαίνουν εμπόδια. Εντάξει, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την εργοδοσία. Είναι ένα εμπόδιο αρκετό και τις κυβερνήσεις. Δεν πρέπει όμως να μπαίνουν για μας το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα εμπόδια τα οικονομικά. Και ξέρετε ότι αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη μια
προσπάθεια οικονομικής στήριξης του ΠΑΜΕ, που όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 χρόνια ζωής και δράσης, έχει αποδείξει την αναγκαιότητά του καταρχήν. Και έχει καταφέρει με τη δράση του, με τα σωματεία που συσπηρώνει κτλ., να πετύχει αυτό που επιδίωκαν, μάλλον που είχαν σαν σκοπό οι άλλοι. Οι άλλοι τι είχαν σκοπό? Να κάνουν τα συνδικάτα ένα είδος μουσείο, που να περνάμε από μέσα και να βλέπουμε, να λέμε κάποτε γινόταν αγώνες. Η ύπαρξη του ΠΑΜΕ, της γραμμής πάλι αυτής που έχουμε, απέτρεψε αυτόν τον κίνδυνο και ίσως σήμερα καταλαβαίνουμε περισσότερο, γιατί καμιά φορά όταν βρίσκεσαι και μέσα στην ένταση του αγώνα δεν τα βλέπεις αυτά, τη μεγάλη αξία του αγώνα, ακόμα και όταν ήμασταν πιο λίγοι και πηγαίναμε για το κάθε αίτημα, για την κάθε προσπάθεια έξω από τα Υπουργεία, την προσήλωση να κάνουμε κινητοποίηση κτλ. Αυτό έχει μεγάλη συμβολή και στην αναζωογόνηση του κινήματος και να σταθεί το κίνημα στα πόδια του και να προχωρήσουμε μπροστά. Άρα λοιπόν, εμείς με κάθε τρόπο πρέπει να στηρίξουμε και οικονομικά το ΠΑΜΕ. Αυτές οι μάχες που δώσαμε και στην Καλαμάτα, εντάξει, και στη Ρόδο, μπορεί, έχουμε και ανταποκρίθηκαν όλοι οι συνάδελφοι, πρέπει να το πούμε και από εδώ, αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους ανεξαιρέτως που βοηθήσανε σε αυτή τη διεξαγωγή αυτής της μάχης που ήταν νικηφόρα. Μέχρι τώρα είναι νικηφόρα. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε, επειδή είχε μεγάλο κόστος, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, να φροντίσουμε να στηρίζουμε τη δύναμή μας και οικονομικά. Και κρίκος, κατά τη γνώμη μας, κρίκος σε αυτή την προσπάθεια είναι οι πρόεδροι, καταρχήν τα πρώτα στελέχη των συνδικάτων, οι πρόεδροι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να βγουν μπροστά με το κουπόνι του ΠΑΜΕ και να απευθυνθούμε σε αυτούς που μας λένε σήμερα «Μπράβο, συνεχίστε». Αυτό δεν μας λένε οι εργάτες που πηγαίνουμε στους χώρους δουλειάς όταν κουβεντιάζουμε για αυτά τα ζητήματα την αντιπαράθεση? «Μπράβο, συνεχίστε». Θέλει και στήριξη όμως. Ο αγώνας μπορεί ένας απλός εργαζόμενος να μην έχει ακόμα αποφασισμένο μέσα του ότι θα κατεβεί στην απεργία, ότι θα κατεβεί στη διαδήλωση κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να στηρίξει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έναν αγώνα που διεξάγεται, πολύ περισσότερο όταν βλέπει ότι αυτός ο αγώνας είναι δίκαιος και όταν βλέπει ότι αυτός ο αγώνας θα έρθει επιστροφή πίσω στη δικιά του τη δύναμη. Άρα πιο θα αρετά, λέω τα πρώτα στελέχη, αλλά και όλοι μας είμαστε μια γροθιά που μπορούμε να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα, να δώσουμε και αυτή τη μάχη με επιτυχία. Μην έχουμε, πώς να το πω, τα οικονομικά ένα πρόβλημα που θα μας δυσκολεύει. Δεν θα μας εμποδίσει, αλλά θα μας δυσκολεύει. Και εμείς τέτοιες δυσκολίες πρέπει να τις ξεπερνάμε. Ευχαριστώ.